Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, Πάνια. Τώρα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο νησί μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικά αρμόδιο για την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και την αλληλεία. Στο διάστημα που ήταν εδώ, είχε επαφή με τους φορείς, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιρισμούς, τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, τους μεταποιητές και τους αλληλείς, αλλά παράλληλα και με το επιμελητήριο και τους εκπροσώπους του ΓΕΟΤΕ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Βρίσκομαι από χθες εδώ στο νησί της Λέσβου, στη Μυτιλίνη, προσκεκλημένος καταρχήν από τον πρόεδρο και συνάδελφο, αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, βουλευτή του νομού, ο οποίος ερχόμενος στο Υπουργείο πριν από λίγο καιρό μου πρότεινε να κάνουμε μία περιοδία εδώ στην περιφέρεια της Λέσβου προκειμένου να δούμε από κοντά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει εδώ η περιοχή και έχουν σχέση βέβαια με τις δικές μου αρμοδιότητες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το συνδυάσαμε, πρέπει να πούμε, και με μία πρόσκληση που είχαμε από την πλευρά της νομαρχιακής μας οργάνωσης, της ΔΕΠ, γιατί ήθιστε στις αρχές του χρόνου να κάνουμε και μία εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας κατά περιοχή, και έτσι από χθες βρίσκομαι εδώ, κάναμε την εκδήλωση την κομματική με την κοπή της πίτας, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη και πρέπει να συγχαρώ με την ευκαιρία και την κομματική μας οργάνωση που τη διοργάνωσε. Και βεβαίως σήμερα με τον κύριο Αθανασίου, αλλά και με άλλους εκπροσώπους θεσμικούς, όπως τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ εδώ της περιφέρειας, επισκεφθήκαμε πρώτα απ' όλα μονάδες κτηνοτροφικές και παραγωγικές γενικότερα του νομού και συνεταιριστικές οργανώσεις. Επισκεφθήκαμε δήμους, καταρχάς επισκεφθήκαμε από χθες και τους δύο δήμους, στις έδρες των δήμων συναντηθήκαμε με τους δημάρχους και τους συνεργάτες τους, με τον Δήμο εδώ της Μυτιλίνης και τον Δήμο Δυτικής Λέσβου σήμερα. Πήγαμε στην περιφέρεια όπου συναντήσαμε τους αντιπεριφερειάρχες που μας υποδέχθηκαν και συνεργαστήκαμε μαζί τους και ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τα θέματα, τα προβλήματα, τα ζητήματα που απασχολούν εδώ την περιοχή. Πρέπει όμως να πω ότι νομίζω το βάρος της επισκέψεως έπεσε κυρίως στις επισκέψεις στους παραγωγικούς φορείς, σε παραγωγικές μονάδες καταρχήν, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τους παραγωγούς τους ίδιους, στον τόπο της δουλειάς τους. Επισκεφθήκαμε μια πολύ σύγχρονη και καλά οργανωμένη κτηνοτροφική μονάδα. Πήγαμε στον συνεταιρισμό του σκαλοχωρίου, όπου εκεί ήμασταν στα εγκαίνια, συμμετείχαμε στα εγκαίνια, κάναμε τα εγκαίνια του Κέντρου Συλλογής Γάλακτος, που είναι προϊόν της προσπάθειας μιας ομάδας παραγωγών ενταγμένων στο συνεταιρισμό και βέβαια και στο σφαγείο, ναι, ένα πολύ υπερσύγχρονο σφαγείο που έχει δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής επίσκεψης, εδώ στην έδρα του επιμελητηρίου, συναντήσαμε όλους τους παραγωγικούς φορείς της Λέσβου, τους κτηνοτρόφους, τους παραγωγούς γάλακτος, εκπροσώπους των ελαιοπαραγωγών, τους εκπροσώπους του ΓΕΟΤΕ και του επιμελητηρίου και τους αλληλείς φυσικά και τους αλληλείς μας. Και με όλους αυτούς ακούσαμε τον προβληματισμό μας, τον προβληματισμό τους, κάναμε συζήτηση πάνω στα θέματα που μας έθεσαν, τα προβλήματά τους. Σε κάποια από αυτά δώσαμε απαντήσεις, σε κάποια άλλα πήραμε πληροφορίες και σημειώσαμε τα προβλήματα, έτσι ώστε γυρνώντας στην Αθήνα να τα εξετάσουμε και να δούμε πού μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε, πού μπορούμε να παρέμβουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε εκτιμώ ότι οι όλοι, έτσι, βγάζοντας ένα συμπέρασμα
για τη χθεσινή και σημερινή επίσκεψη. Ήταν μια πολύ επικοδομητική επίσκεψη που αφορούσε τα προβλήματα εδώ της περιοχής που έχουν να κάνουν κυρίως με την πρωτογενή παραγωγή, με την γεωργία και την κτηνοτροφία μας και την αλία μας, και πιστεύω ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία πρώτα απ' όλα βγήκαμε κερδισμένοι εμείς, το Υπουργείο δηλαδή, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τους ίδιους τους γεωργούς μας και τους κτηνοτρόφους μας και τους αλιείς μας, προκειμένου να γνωρίζουμε καλύτερα τα προβλήματά τους, αλλά ταυτοχρόνως μεταφέρουμε αυτά τα προβλήματα στο Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Το Ταμείο της Εστρατείας είναι από τα Νέα της Λέσβου. Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει αναβρασμός στον αγροτοπικό τομέα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βλέπουμε σε χώρες που δεν γινόταν κινητοποίησεις να γίνονται, να είναι στον δρόμο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βλέπουν να μην μπορούν να επιβιώσουν μέσα στα χωράφια τους. Όταν βλέπουμε Γερμανία, καταλαβαίνετε πόσο χειρότερη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Εδώ σας έθεσαν οι συνεταιρισμένοι τα κρίσιμα ζητήματα. Έχει να κάνει με τη χρήση των μοσχοτόπων. Εδώ ξέρετε, δεν είμαστε Ήπειρος, κύριε Υπουργέ. Εδώ τα πράγματα είναι περιορισμένα με τη χρήση των μοσχοτόπων. Ο οποίος μας έχει μάθει να βοσκίζει τα κοπάδια τους βελανιδιές. Δυστυχώς με τους δασικούς χάρτες έχουν πεταχτεί απ' έξω. Υπάρχουν ζητήματα με τις επιδοτήσεις και ήρθε και η ΚΑΠ, η βίαιη προσαρμογή για τη σύγκληση των δικαιωμάτων. Ενώ το εθνικό σχέδιο προέβλεπε σε 4 στάδια, εσείς το κάνατε σε ένα. Όχι ακριβώς, αλλά... Οι κτηνοτρόφοι πιέζονται από τη μια οι επιδοτήσεις τους λόγω της μη επιλεξιμότητας των μοσχοτόπων. Από την άλλη η μείωση, η σύγκληση των δικαιωμάτων. Και αυτό το οποίο αντί να πάρουν κάποιες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουν περικοπές τις επιδοτήσεις. Και ειδικά οι κτηνοτρόφοι. Και υπάρχουν και τρόποι που δεν πληρώθηκαν ακόμα στη Λέσβο. Αυτό το οποίο βλέπουν είναι ένα θέατρο του παραλόγου να καθερείται ο πρόεδρος στο ΠΚΠ, να δηλώνει ο υπουργός την δυσαρέσκειά του και να αντικαθίσταται να τον διαδέχεται ο αντιπρόεδρος στο ΠΚΠ. Η δική σας θέση ποια είναι στο ζήτημα των μοσχοτοπών? Επειδή θέσατε πάρα πολλά θέματα, αλλά η ερώτηση είναι για τα μοσχοτόπια. Εντάξει. Γιατί, άρα να μην απαντήσω σε όλα αυτά που θέσατε, άλλωστε πολλά από αυτά, όχι όμως με την ένταση που τα θέσατε εσείς, μας τα έθεσαν και η παραγωγή και οι κτηνοτρόφοι. Αν είναι για το ίδιο θέμα, πολύ ευχαρίστως. Ο Νίκος Μανάλης από την ιστοσελίδα στο ECGR και το ραδιοφωνικό σταθμό 99FM στο νησί. Υπάρχει σε εκκρεμότητα το θέμα των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, το οποίο στην περίπτωση της Λέσβου, λόγω των δύο μορφολογικών χαρακτηριστικών, βασικά θα σημάνει ότι θα έχουμε λιγότερη αναλογία βοσκοτόπων σε σχέση με τις ζωικές μονάδες από αυτό που έχουμε σήμερα. Και αυτό διότι έχουμε μια μεγάλη έκταση του νησιού, η οποία είναι υποερημοποίηση. Στην Δυτική Λέσβο, φαντάζομαι, το είδατε αυτό. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα? Ακούστε. Και υπάρχει και ένα ζήτημα με τα οικολογικά σχήματα και την κτηνοτροφία της Λέσβου, που πρακτικά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέχρι σήμερα. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα? Λοιπόν, να τα πάρουμε. Άρα είναι δύο τα ζητήματα. Το ένα είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και το άλλο είναι τα οικολογικά σχήματα. Αυτά καταλαβαίνω ως ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Πρώτα απ' όλα να πούμε, πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό. Το θέμα των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Το 2017 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πήρε μια απόφαση να αναθέσει στις περιφέρειες την σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, προκειμένου να συνταχθούν σχέδια και βάσει αυτών να προχωρήσει και όλος ο σχεδιασμός της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας της χώρας. Δυστυχώς, από τις 13 περιφέρειες της χώρας, μόνο δύο, η περιφέρεια Ηπείρου και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος της διαδικασίας και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι υπόλοιπες περιφέρειες, άλλες μεν αρνήθηκαν καν να ασχοληθούν με το θέμα και άλλες δεν τα κατάφεραν ενδεχομένως για αντικειμενικούς λόγους. Εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε... Βρεθήκαμε, μέσως μόλις αναλάβαμε ως πολιτική ηγεσία,
την ηγεσία του Υπουργείου, βρεθήκαμε μπροστά σε αυτήν την κατάσταση. Και επειδή ακριβώς γνωρίζουμε και κρίνουμε ότι για να προχωρήσει οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι απαραίτητα να υπάρξουν τα σχέδια βόσκησης, τα διαχειριστικά, γι' αυτό το λόγο προχωράμε σε μια αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο πλέον θα γίνουν οι μελέτες των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί πράγματι, επαναλαμβάνω, η ύπαρξη αυτών των διαχειριστικών σχεδίων είναι κρίσιμη και για την εφαρμογή της ΚΑΠ και για να μπορούν και για να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία και για να μπορούν οι κτηνοτρόφοι μας να παίρνουν τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούνται και μάλιστα στο μέγιστο βαθμό. Θα υπάρξει λοιπόν αναθεώρηση του θεσμικού και του νομικού πλαισίου, η οποία και θα ανακοινωθεί κεντρικά, έτσι, στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να προχωρήσει και να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Τώρα, σε σχέση με τα οικολογικά σχήματα, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα επεξεργαζόμαστε στο Υπουργείο. Φυσικά και θα υπάρχουν σχήματα και για την κτηνοτροφία. Και στο αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε την ανακοίνωσή τους και ταυτόχρονα θα κληθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για την ένταξή τους στα οικολογικά σχήματα τα οποία και θα επιλεγούν. Κατά συνέπεια είναι μια διαδικασία η οποία αναγνωρίζω ότι καθυστέρησε για πολλούς και διάφορους λόγους. Σήμερα όμως είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγο διάστημα να ανακοινωθούν αυτά τα σχήματα και οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις δηλώσεις τους προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά. Οπότε η διαδικασία θα επιταχυνθεί και αμέσως μετά θα έχουμε και την πληρωμή για το 23. Να ρωτήσω. Παρακαλώ. Για τη μία από το νέο τηλεόραση όμως. Ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με την επιδότηση, την αμάρτια για τους νησιώτες και κτηνοτρόφους, η οποία έχει καθυστερήσει παρότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως ξέρετε, η αμάρτια είναι ένα πρόγραμμα μόνο για την νησιωτική χώρα. Δεν ανήκει στο Υπουργείο μας, είναι από το Υπουργείο Ναυτιλίας, νησιωτικής πολιτικής, ένα πρόγραμμα εξειδικευμένο. Κατά συνέπεια, ορίστε. Όχι, λέω τον συνάδελφο για το πόσο μεταφορικό είναι, πάει ωραία. Οπότε, τα διαδικαστικά δεν μπορώ να σας τα... με τους χρόνους δηλαδή και αυτά δεν μπορώ να σας τα απαντήσω, αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν είναι κάτι που να το χειρίζομαι εγώ ή να το χειρίζετε το Υπουργείο μας. Ασφαλώς και το έθεσαν οι άνθρωποι και θα επικοινωνήσω με τον αρμόδιο υπουργό και υφυπουργό τον κύριο Παπά, προκειμένου να δούμε αν έχει κολλήσει, που έχει κολλήσει το θέμα της αμάρτητας. Και η Μπερσίνη. Τρία θέματα, τρία ζητήματα θέλω να σας θέσω. Ακούμε εδώ και αρκετό καιρό για την ανάγκη αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ να μπορούν να μπαίνουν περισσότερες ζημίες που τώρα δεν μπαίνουν. Πότε χρονικά θα γίνει αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ καιρό. Δεύτερο, επειδή έχετε έτσι την αρμοδιότητά σας και την αλληλεία, συστέθηκε από τους αλληλείς να εξαιρεθεί ο κόρπος της κανονής από το χωροταξικό για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Τι σκέφτεται για το Υπουργείο σας γι' αυτό? Και επειδή υπάρχουν αιτήματα και γενικώς για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και τα αιτήματα που έχουμε γύρω από το νησί, αποφάσεις που έχουν ληφθεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από τους δύο Δήμους να μην συνεχιστεί η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, πότε θα έχουμε το χωροταξικό, το περιμένουμε το τον ΠΟΕ. Ναι, δεν έχει γίνει. Και αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, ένα θέμα που πονά τη Λέσβο, η ακαρπία φυσικά και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή έχουμε συζητήσει και πολλές φορές για το θέμα της τακοκτονίας και γι' αυτό ακούμε χρόνια ανάγκη αλλαγής του πλαισίου, πότε θα το δούμε? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ, πράγματι έχουμε διαπιστώσει εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι που απειλούν τις παραγωγές των γεωργών μας, των κτηνοτρόφων μας. Παράδειγμα χαρακτηριστικό η Θεσσαλία, αλλά και ο Εύρος, η περιοχή από την οποία προέρχομαι, η Θεσσαλία με τις πλημμύρες, εμείς με τις πυρκαγιές. Από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε στο Υπουργείο μία επεξεργασία των δεδομένων
Σήμερα υπάρχουν επιτροπές αυτή την ώρα με επικεφαλής τον άλλον συνάδελφο, τον κύριο Σταμενίτη, αυτός έχει αναλάβει την ευθύνη αυτού του έργου, προκειμένου να υπάρξει οριστικοποίηση της πρότασης. Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο αυτό της οριστικοποίησης της πρότασης για ένα νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ που θα καλύπτει νέους ασφαλιστικούς κινδύνους, νέους κινδύνους που αφορούν την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλία. Θα γίνει επίσημη ανακοίνωση στο επόμενο διάστημα από το Υπουργείο. Δεν μπορώ εγώ να πω περισσότερα. Φυσικά θα βγει και στη διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο, διότι δια νομοσχεδίου θα αλλάξουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Οπότε, ναι, θα έχουμε αλλαγές με νομοσχέδιο που θα έρθει στο επόμενο διάστημα και αυτές οι αλλαγές θα αφορούν και νέες περιπτώσεις κινδύνων που μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν από τον ΕΛΓΑ. Πάμε στον κόλπο της Καλονής. Το χωροταξικό δεν ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Προσέξτε, εμείς η Διεύθυνση Αλιείας ερωτάται όταν πάντοτε πάει να προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ερωτάται και γνωμοδοτεί, χωρίς η γνωμοδότηση να είναι υποχρεωτική, γνωμοδοτεί για το θέμα το οποίο είναι να αποφασιστεί. Στην περίπτωση αυτή, όταν θα ρωτηθεί το Υπουργείο μας, φυσικά και θα απαντήσει. Φυσικά εμείς από την πλευρά μας, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αλιέων κάθε περιοχής, αυτό που πάντοτε γνωμοδοτούμε έχει να κάνει με το συμφέρον τους. Συνεπώς, θα ρωτηθούν οι υπηρεσίες μας, η δική μας άποψη θα είναι σύμφωνοι με αυτά που οι αλλοιείς μας αιτούνται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί αυτή η γνωμοδότηση, διότι επαναλαμβάνω ότι επισπεύδων Υπουργείο και την ευθύνη της απόφασης την έχει το ΙΠΕΝ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άρα από εκεί θα έχουμε τις απαντήσεις, όπως και για το θέμα των υδατοκαλλιεργιών που θέσατε, και εκεί γνωμοδοτούν οι δικές μας υπηρεσίες, αλλά την τελική ευθύνη για τις ΠΟΕ την έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και επαφή με τον κύριο Σκυλακάκη και με τους αρμόδιους γραμματείς, προκειμένου να προχωρήσει αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πρέπει να προχωρήσει. Το θέμα της οριοθέτησης των ΠΟΕ είναι πολύ σημαντικό, κρίσιμο, γιατί οι υδατοκαλλιέργεια είναι υδατοκαλλιέργειες γενικότερα, οι ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αγροτικής μας οικονομίας, έχει εξαγωγικό προσανατολισμό, φέρνει έσοδα πολλά στη χώρα και νομίζω ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη στον τομέα αυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, δεν είναι βέβαια στις δικές μας αρμοδιότητες, να σας πω όμως ότι το ζήτημα της ακαρπίας που αυτή τη φορά είναι γενικό στη χώρα, αλλά όχι μόνο στη χώρα, είναι και γενικότερα στο νότο της Ευρώπης, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί από τον Υπουργό, από το Υπουργείο μας και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει κάποια στήριξη των αγροτών μας, των ελαιοκαλλιεργητών, λόγω της ακαρπίας, και φυσικά αφορά φέτος όλη τη χώρα. Θυμίζω όμως ότι τα προηγούμενα χρόνια και με τις ενέργειες εδώ του Προέδρου και Βουλευτού της περιοχής, του κυρίου Αθανασίου, η Μυτιλίνη, η Λέσβος, πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ ως ένα πρόγραμμα de minimis, από ό,τι γνωρίζω, προκειμένου να καλυφθεί η απώλεια του εισοδήματος από την ακαρπία της ελιάς. Η μελέτη όμως δεν έγινε. Υπήρχε δέσμευση για μια μελέτη για τα αίτια που θα διερευνηθούν. Αυτή δεν ξέρω. Ακούστε να δείτε. Ακούστε. Προσέξτε. Η μελέτη αυτή έχει πλέον να κάνει με μια ευρύτερη μελέτη που έχουμε αποφασίσει να γίνει στο Υπουργείο και αφορά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Διότι φαίνεται πως αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα και αυτό της αλλαγής των κλιματικών συνθήκων. Άρα θα πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη και την κάνουμε αυτήν για όλες πια τις καλλιέργειες. Θα την κάνουμε για όλες τις καλλιέργειες και αφορά βέβαια και την ελιά, γιατί ακριβώς πρέπει πλέον να λάβουμε υπόψη μας αυτόν τον παράγοντα κλιματική αλλαγή στη χάραξη της πολιτικής μας από εδώ και στο εξής,
και για τα επόμενα χρόνια. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση για την κοινή αγροτική πολιτική. Παρακαλώ. Έχετε καταγωγή από Σαββεβράκη, αλλά σαν νησιώτης, καταλαβαίνω τι σημαίνει να είναι κάποιος νησιώτης κτηνοτρόφος. Είναι λογικό ένας νησιώτης κτηνοτρόφος για να ενταχθεί σε ένα από τα ειδικά προγράμματα, είτε νέοι αγρότες, είτε σχέδια βελτίωση, να έχει τα ίδια κριτήρια με έναν κτηνοτρόφο της Υπηρετικής Ελλάδας? Κοιτάξτε να δείτε. Ειδικά όταν είναι μάλιστα από μικρά νησιά, έτσι. Προσέξτε. Εδώ δεν μπορείς να έχεις διαφορετική αντιμετώπιση, νομίζω, με την έννοια ότι ένας ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, τις πληρεί όπου και αν βρίσκεται. Δηλαδή, αν θέλετε να πείτε ότι σαν περιφέρεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έχοντας, ας πούμε, έναν μεγαλύτερο αριθμό εντάξεων, αν εννοείται κάτι τέτοιο, αυτό το αντιλαμβάνουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά... Στους αγρότες, όμως τους καλύψαμε όλους. Όλους. Επίσης, το λέει πολύ σωστά ο Πρόεδρος, η πρώτη απόφαση που πήραμε όταν πήγαμε ως πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο ήταν με εντολή του Πρωθυπουργού, διότι το είχε πει και προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, το είπε και στις προγραμματικές δηλώσεις, ήταν να πάρουμε όλους τους επιλαχόντες, νέους αγρότες, και να τους εντάξουμε στο πρόγραμμα. Και έτσι μπήκανε επιπλέον 2.100, νομίζω, νέοι άνθρωποι στον χώρο της γεωργίας, στον χώρο της αγροτικής οικονομίας. Άρα λοιπόν δείχνουμε ενδιαφέρον και θέλουμε όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά, νέοι άνθρωποι, να μπουν σε αυτό το χώρο. Αντιλαμβάνουμε το ερώτημα που έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδος. Προσπαθούμε άλλωστε και αυτό το πρόγραμμα Αμάλθεια, βλέπετε ότι είναι προσαρμοσμένο για τη νησιωτική χώρα, ακριβώς για να καλύψει τις ανισότητες που υπάρχουν σε σχέση με την υπηρετική, όπως και το μεταφορικό ισοδύναμο αφορά την νησιωτική χώρα. Γιατί ακριβώς προσπαθεί να καλύψει αυτές τις ανισότητες. Και άλλωστε υπάρχει και η συνταγματική επιταγή που μας επιτάσσει στην νησιωτική Ελλάδα να μπορούμε να κάνουμε και μια διαφορετική πολιτική. Όπου μπορούμε λοιπόν το κάνουμε, ασφαλώς δεν λέμε ότι τα λύνουμε όλα ή ότι έχουμε καλύψει αυτές τις ανισότητες, όπου όμως μπορούμε να παρέμβουμε το κάνουμε και υπάρχει και αυτή η διάθεση.